και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Πειραιά σήμερα η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη και καμία σχέση δεν είχε με την εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Ενώ οι ενδείξει για το αμέσω επόμενο διάστημα είναι ακόμα χειρότερε. Ήδη αναφέρθηκαν κάποια νούμερα και για τον Πειραιά, για τη δευτεροβάθμια του Πειραιά. 868 μαθητέ σήμερα ε, βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό και 110 εκπαιδευτικοί. Θέλουμε να δείξουμε όμω ακόμα δύο-τρία ζητήματα. Το ένα είναι το σχετικά υψηλό ποσοστό των παιδιών εκείνων τα οποία δεν είχαν μπει καν στην πλατφόρμα να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ. Ένα 15 με 20% των παιδιών τη δευτεροβάθμια του Πειραιά δεν είχαν μπει καν μέσα στην πλατφόρμα. Και δημιουργήθηκε και μια αντίστοιχη αναστάτωση στα σχολεία για τον τρόπο χειρισμού του. Κάποια μπήκαν επιτόπου με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να δηλώσουν ή κάναν επιτόπου το τεστ. Κάποια άλλα τα πήγαν σπίτι για να το κάνουν. Αλλά αυτή η κατάσταση, η άσχημη που δημιουργήθηκε, δείχνει και τις μεγάλες, τα μεγάλα προβλήματα και τη μεγάλη ανησυχία που έχουμε ω ΕΜΕΠΙΡΕΑ για τη λεγόμενη αυτοδιάγνωση των μαθητών που τόσο πολύ έχει διαφημίσει η κυβέρνηση. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόλεψη για όσα παιδιά δεν προσήλθαν και δεν θα προσέλθουν το επόμενο διάστημα για το πώ θα καλυφθούν οι γνωστικέ και, και, και άλλου είδου και άλλου είδου κενά τα οποία αντικειμενικά δημιουργούνται από την απουσία του. Και αυτό, αυτή η ανησυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτούμε ότι τα νούμερα τα οποία δώσαμε ήταν τα νούμερα της πρώτης ημέρας, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν, να πολλαπλασιαστούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Και το τρίτο είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για προστασία και των ίδιων και των οικογενειών τους. Η ΕΛΜΕ Πειραιά τώρα στηρίζει με απόφασή της, της πρωτοβουλίες αγωνιστικού αντιπαλέματος αυτής της κατάστασης, οι οποίες ήδη αναφέρθηκαν. Μπαίνει μπροστά μαζί με τι αγωνιστικέ κινητοποιήσει γονιών και μαθητών, έτσι ώστε να ασκήσει πίεση για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία και σωστή λειτουργία των σχολείων. Μέτρα σαν αυτά στα οποία ε, ήδη αναφέρθηκαν ότι παλεύουμε. Ταυτόχρονα, στην απόφασή μα, τονίζουμε τι ευθύνε τη κυβέρνηση, αλλά και όλων των κυβερνήσεων και εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που βλέπουν την υγεία και την παιδεία ω κόστο. Γνωρίζουμε ότι με την πάλη μας ακόμα και για τα πιο αυτονόητα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών, πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με τις ιεραρχήσεις της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων που διαχρονικά έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση και τον πολιτικό δυνάμιο που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Γνωρίζουμε ότι έτσι, ξαναλέω και τονίζω, μόνο έτσι μπορούν να προσπαθούν ακόμα και τα πιο αυτονόητα μέτρα προστασία. Αυτή η απόφαση σε, σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αγωνιστικών αποφάσεων που πήρε που πήρε η Γενική Συνέλευση Ελμέ Πειραιά για το πώ συνεχίζουμε την πάλη απέναντι στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, η οποία επιχειρεί να προσαρμόσει όλε τι πλευρέ λειτουργία του σχολείου στι ανάγκε τη αγορά. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα.